Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα, το φως των αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνουν τα δύο βήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού από το βιβλίο «Διπορικό Ραβδί» που έχει γράψει ο Βασίλειος Νικηφόροφ Βόλγιν και έχει εκδώσει «Ραμονή Παρακλήτου». Είναι μετάφραση από τα ρωσικά και είναι το ημερολόγιο ενός αγωνιστού ιερέως ο οποίος έζησε και έδρασε στα χρόνια της πικρής έτσι περίοδου που διώχθηκε η Εκκλησία στη Ρωσία από τον κομμουνισμό. Είμαστε στην περίοδο του διωγμού και διαβάζουμε έτσι από τα φύλλα του ημερολογίου του ιερέως αυτού. Τραβάει πολύ η φυλάκησή μας. Μια μέρα διαπιστώσαμε πως η φρουρή μας ήταν πολύ ανήσυχη. Μακρινοί κανονιοβολισμοί ακούγονταν πότε-πότε. Τολμήσαμε να ρωτήσουμε ένα απλοϊκό και καλοκάγωθο παλικάρι που μας έφερνε το φαγητό. «Τι γίνεται έξω?» «Οι λευκοί προελάβουν», είπε σιγανά. Ήταν η λευκός στρατός, ήταν σε αντίθεση με τους κόκκινους, η κόκκινο στρατό, οι αντιπολσεβικικές δυνάμεις που αγωνίστηκαν για την ανατροπή του σοβιετικού καθεστώτος, χωρίς επιτυχία, 1918 με 1920. Μέχρι το τέλος του 1919, οι Λευκοί με αρχηγό τον στρατηγό Ντενίκιν είχαν αλλεπάλληλες νίκες. Αλλά από το 1920 ο κόκκινος στρατός, αφού ανασυντάχθηκε, τους ανάγκασε να υποχωρήσουν και τελικά να διαλυθούν. Τα υπολείμματα του Λευκού στρατού, 145.000 άντρες, εγκατέλειψαν με πλοία τη Ρωσία στις 31 Οκτωβρίου του 1920 και διασκορπίστηκαν στην Τουρκία και την Ευρώπη. Αυτοί οι Λευκοί λοιπόν για δύο χρόνια προσπάθησαν να ρίξουν το κομμουνιστικό καθεστώς των Μπολσεβίκων, αλλά απέτυχαν. Οι κανονιές γίνονταν πιο δυνατές, μας πλησίαζαν. Πίσω από την κλειδωμένη πόρτα του θαλάμου μας, όλο και συχνότερα ηχούσαν βήματα νευρικά, φωνές και τρεξίματα. Ανατριχιάζαμε. Σφυγόμασταν ο ένας δίπλα στον άλλον. Από τα χείλη μας δεν έλειπε η προσευχή. Άλλη σελίδα. «Ετοιμαστείτε, σήμερα θα πεθάνετε». Το καλοκάγωθο παλικάρι μας το ψιθύρισε με σπασμένη τη φωνή και έφυγε βιαστικά. Χωρίς καθυστέρηση ο Αρχιεπίσκοπος Πλάτων αρχίζει. «Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Τι θα κάνουμε, εσπερινό, όρθρο, παράκληση, δεν συνοηθήκαμε, αλλά δεν χρειάζεται. Όλοι νιώθουμε την ανάγκη να ψάλουμε την εκρόσιμη ακολουθία για τους εαυτούς μας.
Μακάρι άμα μεν οδό υπορευόμενη νόμο Κυρίου. Αλληλούια. Ο Αρχιεπίσκοπος μνημονεύει τα ονόματά μας και οικετεύει τον Κύριο για την αιώνια ανάπαυσή μας. Κάνουν κηδεία στον εαυτό τους δηλαδή. Γιατί φυσικά δεν θα υπήρχε κάποιος να τους διαβάσει μετά. Έτσι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών δικημένων δούλων του Θεού και υπέρ του συγχωρηθήνε ημίν, πάν πλημέλημα, εκούσιόντε και ακούσιο. Ψάλλοντας το αποχαιρετιστήριο δοξαστικό, ορώντες με άφωνον, ασπαζόμαστε και σταυρώνουμε ο ένας τον άλλον. Άλλο. Είναι βράδυ. Η γη τραντάζεται από το κανονίδι. Ακούγεται το κλειδί. Μπαίνει ο Μπρόντζα. Πίσω του οι Κινέζοι. Δεν περιμένουμε διαταγή. Ετοιμαζόμαστε μόνοι μας. Του φέκιζαν με τη σειρά. Πρώτος έπεσε ο Αρχιεπίσκοπος Πλάτων. Δεύτερος ο Λατίνος Παπάς. Τρίτος ο πατήρ Μιχαήλ. Πρόλαβε να φωνάξει. «Κύριε, στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου». Στέκομαι δίπλα στο γέροντα Αμβρόσιο. Τον ακούω να μουρμουρίζει το εξώδιο Θεοτοκείο. «Αδιόδευτε πύλη, μυστικός σε σφραγισμένη, ευλογημένη Θεοτό και Παρθένε, δέξε τας δεήσεις ημών και προσάγει το σώιό και Θεό για να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών». Έτσι είναι Θεοτοκείο εξώδιο. Στην κηδεία ψάλλεται. Θεωρώ πως βρίσκομαι τώρα στην εκκλησία του χωριού μας, Κυριακή των Βαΐων. Το εικονοστάσι είναι στολισμένο με κόκκινες λιγαριές. Είμαι μόλις 9 χρονών. Στέκομαι στη σειρά για να κοινωνήσω με καθαρό άσπρο πουκάμισο και καινούργιες μπότες. Αργά-αργά προχωρούν οι πιστοί προς το Άγιο Ποτήριο. Οι ψάλτες επαναλαμβάνουν. Σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσαστε. Ο Μπρόντζα φτάνει στον ηγούμενο Αμβρόσιο, σηκώνει το πιστόλι. Μετά είναι αυτός που γράφει. «Να, μόλις κοινωνήσει ο γέροντας, είναι η σειρά μου. Πλησιάζω στο ποτήριο της ζωής. Το κεφάλι μου γεμίζει σκοτάδι. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ. Όλη η γη μεταβάλλεται σε γαλάζιο σύννεφο. Δεν υπάρχει μια μνήμη για τα προηγούμενα. Δεν υπάρχει πια σκέψη για τα τωρινά. Το σώμα μου λες και πέφτει. Και να, σαν να μη φοράω πια σάρκα. Μου φαίνεται πως στέκομαι δίπλα στο πεσμένο κορμί μου και το κοιτάζω σαν παλιό βγαλμένο ρούχο. Με συνέφεραν άγρια ποδοβολητά στρατιώτες που τρέχουν και μια τρομαγμένη κραυγή. Οι λευκοί μπήκαν στην πόλη. Δεν πρόλαβα να μας εκτελέσουν». Εκτέλεσε μερικούς και δεν πρόλαβαν τους υπόλοιπους. Αυτό γινόταν και παλαιότερα, στα χρόνια των πρώτων διωγμών, που είχαμε πολλούς που δεν πρόλαβαν να τους εκτελέσουν, είναι οι λεγόμενοι ομολογητές. Έφτασαν μέχρι το θάνατο, αλλά δεν εκτελέστηκαν. Βασανίστηκαν, ταλαιπωρήθηκαν, φυλακίστηκαν, αλλά δεν έδωσαν τελικά τη ζωή τους. Είναι οι λεγόμενοι ομολογητές. Όπως και αυτός ο ιερέας. Και πάμε τώρα και στο τρίτο μέρος του βιβλίου, το ραβδί, το διπορικό ραβδί, για να δούμε τη συνέχεια της ζωής αυτού του ιερέως. Βαδίζω στην άκρη του μεγάλου δρόμου, φοράω κοντό παλτό, στρατιωτικές μπότες, με σιδερένια πέταλα, σκούφο από προβιά. Στο όνομα μου το δισάκι. Από τη μια τα τίμια δώρα, η Θεία Κοινωνία, το Ευαγγέλιο, το ξύλινο Άγιο Ποτήριο, το Ιερατικό, το βιβλίο που έχει ο ιερέας για να κάνει τη λειτουργία και τις ακολουθίες, και το Ευχολόγιο, πάλι είναι το βιβλίο που έχει τις ευχές υπέρ υγείας των ασθενούντων κλπ. Και απ' την άλλη τα εργαλεία του τσαγκάρι, γιατί εμφανίζεται ως τσαγκάρης, αλλά είναι πλανόδιος ιερέας. Στο στήθος, σε ιδιαίτερη θήκη, το αντιμήσιο. Πάμε, είναι το Άγιο αυτό ύφασμα, το οποίο είναι αντί Αγίας Τραπέζης. Και στο χέρι ένα ραβδί από σημίδα. Έγινα πλανόδιος ιερέας. Πριν υποχωρήσουν οι λευκοί, προσπάθησαν να με πείσουν να διαφύγω στο εξωτερικό. Το αρνήθηκα.
Τα πόδια μου αποδείχθηκαν ανάλαφρα και ικανά για πεζοπορίες. Μέρες του Σεπτεμβρίου, ζεστές, καλοκαιριάτικες. Σταμάτησα σε ένα ύψωμα μέσα στο δάσος. Κάτω το ποτάμι, ο απέραντος κάμπος και οι δρόμοι. Πανίσχυρη η εξουσία των ρωσικών δρόμων. Αν τους κοιτάζεις για πολλή ώρα, λες και φεύγεις από τη γη. Τα επίγεια δεν σε ικανοποιούν. Η ψυχή σου ζητάει να ανέβει κάπου ψηλά. Μήπως από τους δρόμους τούτους γεννήθηκε στο Ρώσο η διάθεση της φυγής. Και πού να πας? Στα δάση του Μπρίνσι, στα λιμέρια των ληστών ή εκεί που είναι η γαλάζιη τρούλη των μοναστηριών? Οπουδήποτε. Φτάνει να προχωράς, χτυπώντας τη γη με το διπορικό ραβδί. Να, γιατί μας αρέσει να τραγουδάμε. Αχ, δεν είναι ένα δρομάκι μόνο μέσα στον κάμπο. Σουρουπώνει, πρέπει να αναζητήσω ένα καταφύγιο για τη νύχτα. Πού θα με οδηγήσει ο Κύριος? Καθώς περιπλανιέμαι μέσα σε φιδένια μονοπάτια, αντικρίζω ένα σπίτι καμωμένο από κορμούς δέντρων. Θα με δεχθούν άραγε? Χτυπάω με τα ραβδί μου το παράθυρο. Καμιά απόκριση. Κάθομαι στον εξώστη. Ένας γάτος ξεπετάγεται από κάπου και έρχεται κοντά μου. Τον χαϊδεύω, τρίβεται πάνω μου και νιαουρίζει λυπητερά. Ξαναχτυπάω στο παράθυρο. Σιγή νεκρική. Ανοίγω την πόρτα, μπαίνω μέσα, ρίχνω μια ματιά ολόγυρα και τι να δω. Ένας άνθρωπος είναι πεσμένος στο πάτωμα. Δίπλα του ένα ξύλινο κυροπήγιο με πεσμένο το κερί και μια σιδερένια βέργα. Φοράει λινό πουκάμισο και στρατιωτικό παντελόνι. Είναι ξυπόλυτος. Στο λαιμό του μαυρίζει ένας χάλκινος σταυρός. Το πρόσωπό του είναι πρασινισμένο και το μαλλιαρό του κεφάλι γεμάτο πυγμένο αίμα. Νεκρός. Τον σταύρωσα. Πήγα στο κοντινό πηγάδι και έφερα νερό. Τον έπλυνα και του διάβασα την νεκρόσιμη ακολουθία. Έσκαψα ένα λάκκο στο αμμουδερό έδαφος. Τύλιξα το λείψανο με ένα κομμάτι ύφασμα και το έβγαλα σέρνοντας από το σπίτι τι βαρύ που είναι το ανθρώπινο σώμα. Υγρή γη. Τον έθαψα και γύρισα στο σπίτι. Πέρασα τη νύχτα στον προθάλαμο πάνω σε ένα σωρό σανό. Στα πόδια μου ήταν ξαπλωμένος ο γάτος. Την αυγή συνέχισε το δρόμο μου. Ανάμεσα στα φυτά του κάμπου οι αράχνες έχουν απλώσει τον ιστό τους, το νήμα της Θεοτόκου, όπως λέει ο λαός. Αλήθεια, πόσο αισθαντικός, πόσο πνευματώδης είναι ο λαός μας. Η Θεοτόκος λέει κλώθη το νήμα. Αυτή είναι η ποιητική του αντίληψη, ουράνια, πνευματική. Δεν το τείχνουν και οι τόσες ονομασίες των θεμοτηρικών εικόνων που τόσο τιμάει. Ρόδων του αμάραντων, η άφλεκτος βάτος, των απελπισμένων η ελπής, των θλιβωμένων η παράκλησης, η πάντων χαρά. Όλα αυτά είναι προσωνυμίες της Θεοτόκου. Και τι ύμνη, τι διηγήσεις. Μόνο μια καρδιά πλατιά, πλατητέρα νεφέλης, όπως θα έλεγε ο ποιητής του Ακαθίστου, μόνο μια ψυχή απέραντα και αυθόρμητα δημιουργική, η λαϊκή ψυχή, μπορεί να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο. Κατηφορίζω τη βουνοπλαγιά, μελούζει ο ήλιος με τις ακτίνες του. Σιγοψέλνω τον θεομητορικό κανόνα, ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος. Τι βλέπω? Κάτω στο λιβάδι, σώματα ξαπλωμένα σε σειρές, σώματα ολόγυμνα και από πάνω τους κοράκια. Τριγύρω κανένας δεν υπήρχε. Άδεν τριλόφι και βουναλάκια χωρίς ζωντανή ανθρώπινη παρουσία. Διάβασα στους σκοτωμένους την νεκρόσιμη ακολουθία. Τους έρανα με χώμα του Κυρίου Υγή και το πλήρωμα αυτής. Κάτσε στην άκρη του δρόμου και περίμενα. Θα παρακαλούσα τους πρώτους διαβάτες να θάψουμε τους νεκρούς, αλλά δεν πέρασε κανένας. Βαδίζω χωρίς να συναντώ κάποιο κατάλημα για τη νύχτα που ήδη έφτασε, σκοτεινή και παγωμένη. Σηκώθηκε δυνατός άνεμος, ο κρύος άνεμος της ρωσικής στέπας. Ποτέ η γη μας δεν δείχνει τόσο το αρχαίο πρόσωπό της όσο τώρα, μέσα στη νυχτερινή ανεμοθύελα, στη μέση της απέραντης πεδιάδας. Επιτέλους βρίσκω μία χειραποθήκη. Ο αέρας κάνει τόση φασαρία που δεν μπορώ να αποκοιμηθώ.
Τον ακούω και συλλογίζομαι για το μέλλον της πατρίδος μου. Μαύρες σκέψεις με βασανίζουν. Με παρηγορεί μόνο η ακατάπαυστη επανάληψη της ευχής. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με των αμαρτωλών. Δηλαδή είναι πλανόδιος ιερέας. Υπήρχαν πολλοί στα χρόνια αυτά του διωγμού που πήγαινε από χωριό σε χωριό, από μέρος σε μέρος και έκανε βαπτίσεις, γάμους, θείες λειτουργίες και έφευγε. Κηδείες, βλέπετε όπως εδώ οι άνθρωποι δεν είχαν κάποιον να τους κηδέψει, να τους θάψει. Γύρω στα μεσάνυχτα κάποιος κουνήθηκε βαριά δίπλα μου. «Ποιος είναι εδώ?» φώναξα. Καμιά απάντηση. Μόλις έφεξε, έψαξα κάθε γωνιά της αποθήκης. Δεν βρήκα κανένα σημάδι. Και μέχρι σήμερα αναρωτιέμαι. Με ποιο κοιμήθηκα τότε κάτω από την ίδια στέγη? Ήταν θηρίο ή άνθρωπος που κρυβόταν σαν θηρίο? Σχεδόν σε κάθε χωριό βάπτιζα, στεφάνωνα, κίδευα. Με δέχονταν παντού με χαρά και αγάπη. Τράβηξα βέβαια και χλεβασμούς και διωγμούς αρκετούς. Αλλά και αυτοί πολλές φορές έβγαιναν σε καλό. Έκαναν θαύματα. Να, λόγου χάρη, τι έγινε στο χωριό Γορέλοβο. Εκεί είχα οργανώσει πνευματικές συναντήσεις και συζητήσεις μέσα στο δάσος. Έτσι, καταστάσεις που εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε και όμως συνέβαιναν. Δεν ήταν δύσκολο να το μυριστούν. Με έπιασαν και με έκλεισαν στη φυλακή. Αργά τη νύχτα έρχεται ο κομισάριος, γεροδεμένος άντρας, γίγαντας. Ήταν στουπί στο μεθύσι. Μόλις που κρατιόταν στα πόδια του, τραυλίζοντας με πρόσταξε. «Βήμα, εμπρός, μάρς, πίσω μου». Με έφερε σε μια μεγάλη παράγκα. Ήταν γεμάτη από συντρόφους, εντός αυγικών, έτσι, άνθρωποι του κόμματος. Όλοι μεθυσμένοι. Να, που δεν σώζει η ιδεολογία, έτσι, ούτε το κοινωνικό σύστημα. Αν δεν αλλάξει ο κάθε άνθρωπος, πάντα είναι μέσα στην αθλειότητα, μέσα στα πάθη. Σε ένα σκαμνί καθόταν κάποιος ακορντεονίστας. Μόλις με είδε, ήταν φαίνεται ειδοποιημένος, άρχισε να παίζει ένα χορευτικό σκοπό. Ο κομισάριος μ' άρπαξε από τα μαλλιά, με έστησε στη μέση και φώναξε προστακτικά. «Χόρευε, μεθυσμένη, ή παιδιά ή θεριά». Δεν έφερα καμιά αντίρρηση. Χόρεψα και όταν σταμάτησα κάθισα σε ένα πάγκο και γέλασα. Γέλασα ξερά μεταλλικά. Ύστερα ξέσπασε σε ένα αυθόρμητο συγκράτητο κλάμα, ανακατεμένο και αυτό πάλι με ένα γέλιο αλόκοτο και με επιφωνήματα ψυχικού πόνου. Είχα χάσει κάθε αυτοέλεγχο. Όταν ηρέμησα λίγο, έριξαν τη ματιά μου ολόγυρα και τους βλέπω όλους σιωπηλούς με κατεβασμένα τα κεφάλια. Στη σιωπή του Ρώσου υπάρχει πάντα κάτι το ιερό. Ο πρώτος που έσπασε τη σιγή ήταν ο κομισάριος. Αναστέναξε. Ένα βογγητό του ξέφυγε. Τον βλέπω να πέφτει στα πόδια μου. «Συγχώρησέ με, άνθρωποι του Θεού». Ήρθαν και αυτοί σε μία συνέστηση. Τους έλεξε η συνείδηση. Τον σήκωσα. Καθίσαμε στο τραπέζι. Σέρβιραν τσάι. Με φίλεψαν ό,τι είχαν. Ένας μου λέει, «Πες μας κάτι πνευματικό ωφέλιμο». Δηλαδή βλέπουμε λειτουργεί και σε αυτούς το ορθόδοξο βάφτισμα. «Μόνο να μην είναι για τη δική μας ζωή και για τη δική μας χώρα. Αν δεν είμαστε άξιοι για λόγο Θεού, τότε διηγήσουμε σε ένα παραμύθι». Του ζητάνε να ακούσουν λόγο Θεού. Μέχρι που λάησαν τα κοκόρια, συζητούσα μαζί τους. Άκουαν τον κάθε μου λόγο με κατεβασμένα τα κεφάλια και με αναστεναγμούς. Έτσι, αυτοί οι υποτιθέμενοι άνθρωποι. Βλέπετε πως ο άνθρωπος δεν αναπαύεται παρά μόνο αν βρει το Θεό. Την ώρα του αποχαιρετισμού μου είπαν, «Τράβα στο δρόμο σου, παππούλη, μη μας κρατήσεις κακία». Ζητάνε και συγγνώμη τώρα. Εμείς αυτό, με λίγα λόγια, καλά, τι να πούμε πια. Βαρύς ο σταυρός της αμαρτίας που έχει φορτωθεί ο Ρώσος. Κάποια νύχτα σε ένα καλύβι έγινα μάρτυρας μιας άγριας ρωσικής κρεπάλης. 5 άνδρες του κόκκινου στρατού μαζί με τον σπιτονικοκύρη, τον ψαρά Σιμεών και τον καμπούρι γιο του Πέτρο έφτιαχναν παράνομο πιωτό
Το ξέρω πως έπρεπε να είχα φύγει από εκεί, αλλά έμεινα σκόπιμα. Γιατί από το μεθύσι και την αμαρτία του Ρώσου, που έχει πάντα κάτι το μελαγχολικό, μπορεί να βγάλει κανείς πολλά χρήσιμα συμπεράσματα. Τότε η ψυχή αποκαλύπτεται. Και σε αυτές τις θανάσιμες ώρες, εντός εγωγικών, τις χρειάζεται ένας παρηγορητής. Οι στρατιώτες ήταν γεροδεμένοι, στρογγυλοπρόσωποι με πλακουτσωτές μύτες. Όσο τους έβλεπα ξεμέθυστους και νυφάλιους, τους καμάρωνα. Συλλογιζόμουν. Τι καλά που θα ήταν αν δούλευαν παραγωγικά για την πατρίδα μας και το λαό μας. Αν καλλιεργούσαν τα χωράφια, αν θέριζαν το σιτάρι. Τα λόγια τους είναι σκληρά. Φτύνουν και βλαστημάνε. Με πήρε το μάτι τους. Ήμουνα μαζεμένος σε μια γωνιά. «Ποιος είναι αυτός?» ρωτάει ένας τους, φτύνοντας αηδιαστικά. «Περιπλανόμενος τσαγκάρης», αποκρίνεται ο Σιμεών. «Τότε φτιάξε μου τις μπότες», πετάχθηκε ένας άλλος. Έβγαλε αμέσως τις μισοδιαλυμένες μπότες του και μου τις πέταξε. «Θα σε πληρώσω, μη φοβάσαι», πρόσθεσε. Καταπιάστηκα με τη δουλειά. Εκείνοι κάθισαν στο τραπέζι και άρχισαν να πίνουν. Θέλησαν να με κεράσουν. Ήπια ένα ποτήρι, αλλά μου πρόσφεραν και δεύτερο. Για να τα αποφύγω δικαιολογήθηκα. «Όχι άλλο, παιδιά, η καρδιά μου είναι αδύνατη». Παραήπιανε. Το λαθρέο ενόπνευμα τους μέθησε για τα καλά. Άρχισαν να πενεύονται σαν μικρά παιδιά και να περιγράφουν τους ηρωισμούς τους. Πολλές και φοβερές ιστορίες διηγήθηκαν. Αλλά μια από όλες με συνετάραξε έως θανάτου. Όταν ο άνθρωπος μετάει, έτσι μεθάει, χάνει τον έλεγχο και λέει τα πάντα. «Και τι είναι αυτά που είπαμε ως τώρα?» «Τίποτα», λέει κάποιος. «Εμείς κάναμε πιο παστρικές δουλειές, που ούτε στον ύπνο σας δεν τις έχετε δει». Μιλούσε ένας μικρόσωμος νεαρός με κόκκινα στρογγυλά φρύδια. Η φωνή του ήταν τσιριχτή διαπεραστική. Με τα μάτια έκανε νόημα στον αντικρινό του, ένα παλικάρι με πλατή μαλλιαρό μέτωπο και λιπαρές βρώμικες ρητίδες. «Θυμάσαι πώς κοινωνήσαμε με σαμογόν?» Το σαμογόν είναι βότκα οικιακής κατασκευής, πολύ δυνατή και με βαριά μυρωδιά. «Σώπα καλύτερα», κατσούφιασε ο άλλος. «Δεν μπορώ». «Πω πω, τι ταβαντούρι έγινε». «Σκάσε», φώναξε βραχνά ο μαλλιαρός. Αυτός όμως είχε πάρει φόρα. «Δεν είναι πολύς καιρός που έγινε. Είχαμε φτάσει σε ένα κεφαλοχώρι. Η εκκλησία ήταν ήδη κλειστή και σφραγισμένη». Αρχίζουν και λένε τώρα τα κατορθώματά τους, έτσι, ως άνθρωποι, ως άθεοι. «Τον μπαμπά τον καψαλίσανε», λέει, «σαν γουρουνόπουλο πάνω στη φωτιά και έπειτα του χώσανε στο λαρύγγι έναν αναμένο δαυλό». Ναι, λοιπόν, ακούστε παρακάτω. Είμαστε ακόμα στον πρόλογο. Αρχηγός μας ήταν ο Παύλος Νικοντίμοβιτς Βοτζνεσένσκι, κεφάλας και φαφλατάς, τέλος πάντων. Σπούδαζε κάποτε σε ιερατική σχολή. Ακούσε εκεί, παπάς ήθελε να γίνει. Σε μια στιγμή λοιπόν, εκεί που το γλεντούσαμε, σηκώνεται ο Βοτζνεσένσκι και λέει με τη βροντερή του φωνή: «Σύντροφοι, θέλετε να κάνω μια φάρσα στους βλάκες χωρικούς?» Έδειχνε τα δόντια του σαν πεινασμένος λύκος και τα φλογισμένα μάτια του, ο πόσο φοβερά ήταν. «Μα γιατί τα λες τώρα?» τον έκοψε πάλι με οργή ο μαλλιαρός. «Πάψε, λοιπόν, θέλετε», λέει, «να κάνω τη φάρσα?» Εμείς φυσικά ρωτήσαμε τι είδους φάρσα εννοούσε. «Να», βρόντιξε ο Βοτζνεσένσκι τη γροθιά του στο τραπέζι, «αύριο θα λειτουργήσω στην εκκλησία και θα κοινωνήσω το λαό με σαμογόν». Με βότκα δηλαδή, γιατί με νάμα. Εμείς χλωμιάσαμε από την ταραχή και το φόβο. Δηλαδή, πού μπορεί να φτάσει έτσι, μπορεί να πούμε, το θράσος, η αθεοφοβία, η ανευλάβεια, η βλασφημία του ανθρώπου. Αλλά μετά το γλέντι, αφού σκορπίσαμε, το είχαμε ξεχάσει. Ή μάλλον αδιαφορήσαμε. Αφού η θρησκεία είναι το όπιο και λοιπά και λοιπά, τι μας νοιάζει, φτύσε τα.
Την άλλη μέρα, γύρω στις 10, ένας δικός μας χτύπησε την καμπάνα. Προχωράνε να κάνουν τη φάρσα. Όλο το χωριό σηκώθηκε στο πόδι. Καμπάνα, απορούν. Τι συμβαίνει? Τους ανακοινώνουμε ότι η κρατική εξουσία, δείχνοντας κατανόηση στα λαϊκά αιτήματα, αποφάσισε να επιτρέψει την ελεύθερη τέλεση της δημόσιας λατρείας. Ψέματα δηλαδή, για να γίνει φάρσα. Γι' αυτό έστειλε ακόμα και ιερέα. Οι χωρικοί άρχισαν να πανηγυρίζουν. Απλοί άνθρωποι, πιστοί, κίνησαν ομαδικά για την εκκλησία. Ήταν δακρυσμένοι από χαρά. Πέσανε πάνω στις εικόνες και τις φιλούσανε με μια λαχτάρα, τις στολίζανε με λουλούδια, τις ξεσκονίζανε. Ο Παύλος Νικοντίμοβιτς φόρεσε τα άμφια όλα όπως πρέπει. Έγινε μια αυτοσχέδια χοροδία. Βρέθηκε και ένας γέρος νεοκόρος. Τέτοια λειτουργία έγινε που όλοι μέσα στην εκκλησία κλαίγανε με λυγμούς. Όσο οδηγόταν ο νεαρός, το μαλλιαρό παλικάρι του έριχνε οργισμένες ματιές. Τελικά δεν άντεξε. Πάψε κάθαρμα, ούλιαξε. Και με αυτά τα λόγια έχασε την ισορροπία του, έπεσε από το σκαμί και σωριάστηκε κατάχαμα. Όπως ήταν μεθυσμένος, αποκοιμήθηκε αμέσως. Άρχισε να ροχαλίζει δυνατά. Πότε-πότε αταραζόταν από ακούσια αναφιλητά. Μεσολάβησε μικρή σιωπή. Και λοιπόν τι έγινε? Κοινώνησε τους χωριάτες, ρώτησε ψιθυριστά ο Καμπούρης, γιος του Σιμεών, ρίχνοντας μια κλεφτή ματιά στον κοιμισμένο. Ναι, τους κοινώνησε, είπε. Και συνέχισε πιο χαμηλόφωνα, με φανερή ψυχική ταραχή που ήταν ζωγραφισμένη στο φοβισμένο του βλέμμα. Τους κοινώνησε. Και ύστερα βγήκε να κάνει κήρυγμα. Τι έγινε τότε? Ο του θράσους άρχισε να βλαστημάει και να βρίζει τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους. Εγώ από την τρομάρα μου είχα κολλήσει στο πάτωμα, είχα κοκαλώσει. Και ο λαός, τι έγινε με το λαό? Στο σημείο αυτό ο νεαρός αφηγητής έκλεισε τα μάτια, ζάρωσε το μέτωπο και σκούπισε τον υδρότη του με το μανίκι της φλένας του. Το πρόσωπό του συσπάστηκε, τα δόντια του χτυπούσαν και τα χέρια του δεν ήξερε πού να τα βάλει. Ήταν σαν χαμένος. «Αν δεν μπορείς, μη συνεχίσεις», του είπε ο ψαράς, τρέμοντας και αυτός από την ταραχή. «Όχι, πρέπει να τελειώσω», πείσμωσε εκείνος. «Δεν μπορώ να μην τα πω όλα». «Λοιπόν, πού σταμάτησα?» «Ναι, ο λαός. Έχετε δει πώς η θύελα σηκώνει τις σκεπές, πώς ξεριζώνει τα βράχια και τα συντρίβει? Έτσι έκαναν και αυτοί με τον Μποζνεσένσκι. Τον σήκωσαν, τον πέταξαν κάτω και άρχισαν να το χτυπάνε, κραυγάζοντας αγανακτισμένα. Να το χτυπάνε με τις μπότες, με τις γροθιές, με τα κυροπήγια, να το χτυπάνε στο κεφάλι, στο στήθος, στα χαμνά. Χύθηκαν τα μυαλά του, τα σωθικά του, τα έντερά του. Οι εικόνες ολόγυρα πιτσιλίστηκαν με το αίμα του. Το παλικάρι αναστέναξε με ένα βοκιτό, ταλαντεύτηκε και ζήτησε νερό. «Λοιπόν, μετά τι έγινε?» ρώτησε με άκαμπτη σκληρότητα ο Πέτρος, αλλοιωμένος από το φόβο και την περιέργεια. «Δεν σου φτάνουν όσα άκουσες, διάβολε Καμπούρη?» ξέσπασαν οι υπόλοιποι νεαροί, πως εκείνη τη στιγμή κάθονταν ακίνητοι και σιωπηλοί σαν πεθαμένοι. «Ρωτάς τι έγινε μετά?» είπε ο άλλος, ξαναβρίσκοντας την αυτοκυριαρχία του. «Κάλεσαν ένα απόσπασμα με πολλή βόλα. Έπεσαν πάνω στο λαό, ρατατά. Ξεκάνανε καμιά πενταριά, χωρίς να λογαριάζουμε τους τραυματίες. Ύστερα μιλήσανε για στάση και εξέγερση ενάντια στην νόμιμη εξουσία. Δεν ήθελε πια κανένας να πιει. Κάθισαν ώρα πολύ αμίλητοι και σκυθροποί. Ύστερα άρχισαν να φεύγουν ένας-ένας. Τις μπότες δεν κατόρθωσαν να τις διορθώσω. Από ένα λεπτό το νήμα αράχνης κρατιόταν το μυαλό μου. Λίγο ακόμα και θα το έχανα». Έτσι, βλέπετε τι φοβερά πράγματα φτάνει να κάνει ο άνθρωπος. Βαδίζω στην όχθη του Βόλγα, στον αρχαίο δρόμο Τβέρσκι. Είναι άλλη σελίδα τώρα, από το ημερολόγιο. Το φθινόπωρο φεύγει, όχι όμως ήσυχα, με ανεμοθύελες και ασταμάτητες βροχές. Τα πόδια μου βυθίζονται στη λάσπη. Τα χέρια και το πρόσωπό μου τα τρυπάει σαν με αγκάθια η παγωνιά, προμήνυμα του χειμώνα. Η γη μαύρισε, προχωράω δύσκολα. Οι δυνάμεις μου με καταλείπουν και δεν βλέπω
πού θα μπορούσα να περάσω τη νύχτα να ξαποστάσω. Το κεφάλι μου πονάει και τα πόδια μου μπερδεύονται. Προσπαθώ να δώσω θάρρος στον εαυτό μου να τον ξεγελάσω. Τι λοιπόν, Πάτερ Αθανάση, παραδίνεσαι? Έλα, έλα. Βάλε φτερά στα πόδια σου, την άξου, προχώρα. 1, 2, 3. Δεν αντέχω άλλο. Κάθομαι σε μια πέτρα στην άκρη του δρόμου και ξεχνιέμαι. Έτσι. Πολύ δύσκολο έργο, όπως και οι Απόστολοι, να πηγαίνεις από μέρος σε μέρος με τόσες δύσκολες συνθήκες. Με τόσο δύσκολες συνθήκες. Δεν ξέρω πόσο έμεινα εκεί. Ένιωσα μόνο πως κάποιος με σήκωσε και με κάθισε σε ένα αμάξι. Και θυμάμαι πως όλα γύριζαν μπροστά στα μάτια μου σαν το δίσκο του γραμμοφώνου. Στο βαρύ ζωφερό μου παραλήρημα έβλεπα συνέχεια τον κομισάριο Βοσνεσένσκι να κοινωνάει το λαό με το σαμογόν. Έπειτα έβλεπα πως τον χτυπούσαν άγρια, όπως και οι άλλοι αγανακτισμένοι χωρικοί με ένα κρύο και βαρύ αντικείμενο. Κι ύστερα κρυβόμουν σε ένα σκοτεινό κήπο και έκλαιγα μετανοημένος. Μα πιο πολύ με βασάνιζε ένας άλλος εφιάλτης. Αναρρύθμιτα χέρια, λευκά και αστραφτερά, που προσπαθούσαν να αρπάξουν από το στήθος μου το ιερό αντιμίσιο. Περισσότερο από 2 μήνες βρισκόμουν ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, στην ισορροπία και την παράκρουση. Πηδέψε να τρελαθεί δηλαδή ο άνθρωπος. Καθόμουν σε εκείνη τη σοφίτα και παρατηρούσα με θλίψη τα χέρια μου, κίτρινα και εύθραυστα σαν κεριά σε παγωμένο ναό. Σκεφτόμουν την κατάστασή μου και κουνούσα το κεφάλι. Άνθρωπος είμαι αδύναμος. Δεν έχω τόση ψυχική αντοχή. Αν δεν άκουγα τη διήγηση για τη Θεία Κοινωνία με τον Σαμογόν, ίσως να μην μου συνέβαινε τίποτα. Ήταν πολύ φοβερό, πολύ, πάνω από τη δύναμή μου. Με είχαν μαζέψει από τον δρόμο κάτι ντόπιοι χωρικοί, με πήραν στο καλύβι τους. Ο άντρας μεσόκοπος, μαυρογέννης, μουζίκος, με εκφραστικά μάτια και η γυναίκα μικρόσωμη, αδύνατη, με βλέμμα τρομαγμένο, το βλέμμα που έχουν οι περισσότερες ρωσίδες του καιρού μας. Στο καλύβι βασίλευε η φτώχεια, η μιζέρια, αλλά με φρόντιζαν σαν παιδί τους. Ακόμα και τις νύχτες έμειναν ξάγρυπνοι για χάρη μου. Όταν συνήθα λίγο, πλησίασαν δειλά-δειλά να πάρουν την ευλογία μου. Με κατάπληξη τους ρώτησα, «Πώς ξέρετε ότι είμαι ιερέας?» Γιατί φαινόταν σαν τσαγκάρις. «Από το παραλήρημά σου». Επειδή πλησίαζαν οι χειμωνιάτικες παγωνιές, με παρακάλεσαν να μείνω κοντά τους για ένα διάστημα. Μια μέρα μου λένε, «Κάνε μας μια ακολουθία, όποια θέλεις». Πόσο στέλις είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Χάρισέ μας αυτή την παρηγοριά μέσα στη θλίψη που ζούμε. Την εκκλησία μας την έκαναν λέσχη. Θα μαζευτούμε στο ξηραντήριο του σιταριού. Όλα θα γίνουν κρυφά. Τη νύχτα με οδήγησαν στο σκοτεινό ξηραντήριο, μύριζε κάπνα. Στο φως των κεριών παρατήρησα πως ήταν συγκυρισμένο και πεντακάθαρο. Πάνω σε ένα τραπέζι σκεπασμένο με σκούρο τραπεζομάντιλο είχαν τοποθετήσει μερικές εικόνες. Μπροστά τους άναβαν 3 καντήλια. Γύρω στα 20 άτομα είχαν έρθει. Κάναμε σπερινό και όρθρο. Παρατηρούσα τα μάτια τους. Πόσο ωραία είναι τα μάτια του Ρώσου όταν προσεύχεται. Μέσα τους βλέπεις την άρνηση του κόσμου και την εικόνα του Θεού. Ώσπου να φύγω είχαμε και άλλες τέτοιες ευκαιρίες. Και όταν δυνάμωσα αρκετά συνέχισα το δρόμο μου. Με όλο το τσουχτερό κρύο, χιόνι ακόμα δεν είχε πέσει. Η βραδινή παγωνιά είχε δώσει στην ατμόσφαιρα το χρώμα του χαλκού και η ησυχία τέλεια, χιτή λες και αυτή, σε χάλκινο καλούπι. Το χωριουδάκι απλωνόταν στη βουνοπλαγιά. Ξεχώριζε μέσα στο σούρουπο η εκκλησούλα του. Οι ξύλινες καλύβες, από κορμούς δέντρων, μυρωδιά καπνού. Στο μονοπάτι στεκόταν μια μικρόσωμη, κυρτωμένη γυναίκα. Έτσι πηγαίνει από χωριό σε χωριό. Φορούσε μάλινη κάπα, μαύρη μαντήλα και χοντρές χωριάτικες μπότες. Ήταν ακουμπισμένη σε ένα ξύλινο φράχτη και αγνάδευε το μακρύ δρόμο. Την πλησίασα και τη χαιρέτησα. Έριξε πάνω μου ένα παράξενο πονεμένο βλέμμα και χαμογέλασε αφύσικα. «Από εκεί έρχεσαι?»
Έδειξε με το παγωμένο χέρι της τον δρόμο που πέρασα. Ναι, και έρχομαι σε εσάς, στο χωριό σας. Α, έτσι. Και τα παιδάκια μου δεν τα συνάντησες? Όχι, δεν είδα κανέναν. Ακούμπησε το χέρι στο μάγουλο και μουρμούρισε λυπημένα. Περιμένω, περιμένω και αυτά δεν έρχονται. Πού πήγανε? Να πολεμήσουνε μαζί με τους λευκούς. Οι άνθρωποι μου λένε πως σκοτωθήκανε, μα εγώ δεν το πιστεύω. Όλο ψέματα λένε οι άνθρωποι. Ζέστανε με τα χνότα τα ξυλιασμένα δάχτυλά της και συνέχισε να κοιτάζει τον δρόμο. Πρέπει να έλθω, μονολογούσε. Είμαι γριά πια, σύντομα θα πεθάνω και πεινάω και κρυώνω. Πού πήγαν και χάθηκαν τα σκανταλιάρικα? Είδα κάποιον μακριά, τεινάχτηκε. Ένα επιφώνημα χαράς της ξέφυγε. Έτρεξε να συναντήσει τον άγνωστο διαβάτη με τα παγωμένα χέρια της απλωμένα μπροστά. «Έρχονται, έρχονται», φώναζε. «Παιδάκια μου, καλά μου». Στο χωριό με εξήγησαν πως είχε χάσει τα λογικά της, όταν έμαθε για την εκτέλεση των παιδιών της. Από τότε βγαίνει κάθε τόσο στον δρόμο και τα περιμένει, ρωτώντας τον κάθε περαστικό, «Μήπως είδατε τα παιδάκια μου?» Βλέπετε τραγικές ιστορίες. «Η μέρα είναι ηλιόλουστη, αλλά κρύα», άλλη σελίδα τώρα. Στο δασικό δρόμο συναντάω τρεις γέρους με χοντρές κάπες, τσόχινα παπούτσια, μπογαλάκια στους ώμους και ραβδιά στα χέρια. «Για πού με το καλό?» Αντί για απάντηση, ένας τους με ρώτησε. «Μήπως είσαι πλανόδιος ιερέας, αγαπητέ?» «Μάλιστα». Φωτίστηκε το πρόσωπό του. Κοίταξε με ικανοποίηση τους συνοδοιπόρους του και είπε χαρούμενα. «Το βλέπετε? Δεν σας το έλεγα? Εγώ, πάτερ μου, από μακριά το κατάλαβα πως είσαι ιερωμένος. Το λέει η παροιμία. Τον παπά και με το ψαθάκι τον αναγνωρίζεις». Έσκυψαν να πάρουν την ευλογία μου. «Εμείς, παππούλοι μου, πηγαίνουμε στη Μόσχα να κάνουμε κάτι για το Θεό, για την πίστη μας». «Τι δηλαδή?» «Να, θέλουμε να ζητήσουμε από τους κυβερνήτες μας να σταματήσουν το διωγμό εναντίον της Εκκλησίας μας. Να πάνε στο λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Να μας αφήσουν ελεύθερους να λατρεύουμε το Θεό μας, έτσι μέσα στην απλότητά τους. Αλλιώς θα μας βρει συμφορά». Μιλάνε ήρεμα, με χωριάτικη απλότητα και ειλικρίνεια. Μόνο στα μάτια τους παρατηρώ κάποια σύγχυση και θολούρα. «Άρχισε να χτυπάνε πολύ το Θεό», είπε ο ένας, ο πιο κυρτωμένος. «Είμαστε τόσο λυπημένοι. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε». «Άκουσε μέχρι ποιο σημείο έφτασαν», πετάχτηκε ο δεύτερος, με τα λοξά μάτια και τα βουθλωμένα μάγουλα. «Ο Μικόλαχ Ζέρτ από την γειτονιά μας έφτιαξε ένα εκολαπτήριο με τις Άγιες εικόνες». Πήρε τις εικόνες και τις έκανε εκολαπτήριο. «Είπε πως είναι πολύ κατάλληλες για αυτή τη δουλειά, γιατί έχουν ξύλο χοντρό, πλατή και προπαντός ξερό. Και ο εγγονός μου, ο Πάσκα, έκανε από τις εικόνες σκέπαστρο για το αποχωρητήριό του», είπε πνιχτά το τρίτο γεροντάκι, που δεν είχε καθόλου δόντια. «Καλά, και σε ποιον θα παραπονεθείτε στη Μόσχα?» «Τι σε ποιον?» «Στο Λένιν». «Μα αυτός πέθανε». «Το ακούσαμε, αλλά δεν το πιστεύουμε. Μάθαμε πως έβγαλε διάταγμα να μην τα βάζουν άλλο με το Θεό. Λίγο ακόμα και θα ξεσπούσα σε κλάματα». Οι γέροντες πρόσεξαν τον πνιγμένο πόνο στα μάτια μου. Κάτι κατάλαβαν. Με αμηχανία κοίταζαν ο ένας τον άλλο και εμένα. «Και αν δεν βρούμε τον Λένιν, θα πάμε στον Πατριάρχη», είπε ο πρώτος. «Να απειλήσει τους άθεους με αναθυματισμό». Έτσι, μέσα στην απλότητά τους. «Το πατριαρχικό ανάθεμα δεν είναι μικρό πράγμα. Θα φοβηθούν. Και ο Άγιος Πατριάρχης μας δεν βρίσκεται πια στη ζωή», τους απαντάει. Χωρίς να δείξουν έκπληξη, βγάλανε τα σκουφιά τους και σταυροκοπήθηκαν. «Αιωνία τη μνήμη», ψιθύρισαν. Πρόσεξα πως τα μάτια τους είχαν γίνει τώρα πιο θολά. «Ο Καλίνιν ζει? Λοιπόν, θα πάμε σε αυτόν, θα μας ακούσει». Ήρεμα στην αρχή, πιο ζωηρά έπειτα, προσπάθησα να τους πείσω
πως δεν έπρεπε να κάνουν τίποτα άλλο παρά να γυρίσουν πίσω, να ζωστούν με υπομονή και να περιμένουν τη Θεία Δίκη. «Αυτό δεν μπορεί να γίνει», δήλωσαν με ανυποχώρητο πείσμα, μα και με κάποια οργή. 100 βέρστια περπατήσαμε, δηλαδή περίπου 100 χιλιόμετρα», φώναξε ο πιο γέρος. «Και δίπλα μας περπατάει ο Χριστός. Πώς εσύ τώρα μας λες να επιστρέψουμε?» «Στο θάνατο πάτε», ξεφώνησα απελπισμένα. Χαρμογέλασαν ήρεμα. «Και τι είναι ο θάνατος?» είπαν μόνο. Έβαλαν μετάνια και τράβηξαν μπροστά με βαριά βήματα. Τα ακούω ακόμα. Συνέχισα την πορεία μου. Έτσι, άλλο φίλο. Πέρασα δίπλα από γκρεμισμένους ναούς. Αντίκρισα καμένα ξοκλήσια. Είδα μοναστήρια που τα είχαν κάνει στρατώνες και αποθήκες. Έζησα τη βεβήλωση Αγίων Λειψάνων και Θαυματουργών εικόνων. Γνώρισα ανθρώπους θηριόμορφους. Έτσι, όταν φύγει από το Θεό ο άνθρωπος παίρνει μορφή θηρίου. Συνάντησα ιερείς που από το φόβο τους αρνήθηκαν τον Χριστό. Φοβερό. Αλλά δυστυχώς αυτά γίνονται σε καιρό διωγμών. Και στην Τουρκοκρατία γίνονται αυτά και σε εμάς. Ολόκληρα χωριά με επικεφαλής τον ιερέα και τον πρόεδρο γίνονται μουσουλμάνοι. Και αυτό όλο το κακό έτσι το σταμάτησε σε έναν βαθμό ο Άγιος Κοσμάς Ετωλός. Οι εξισλαμισμοί, έτσι, βίαιοι εξισλαμισμοί. Αλλά και στα πρώτα χρόνια, στους πρώτους τρεις αιώνες, έχουμε 11 εκατομμύρια μάρτυρες, αλλά έχουμε και πολλούς αρνητές, πάρα πολλούς. Ξυλοκοπήθηκα και κυνηγήθηκα όχι λίγες φορές, αλλά ο Κύριος μου έδωσε τη δύναμη να τα σηκώσω όλα και να μην απελπιστώ. Και πώς να απελπιστώ όταν ξέρω πως εκατοντάδες ποιμένες με το σακούρι και το ραβδί τους διασχίζουν απ' άκρη σ' άκρη την απέραντη χώρα μας, στηρίζοντας και παρηγορώντας τους πιστούς. Δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν πολλοί, εκατοντάδες ιερείς που έκαναν αυτή την ιεραποστολή. Έτσι πήγαιναν από τόπο εις τόπο και έκαναν τα ιερατικά καθήκοντα. Γιατί δεν υπήρχαν ιερείς μόνιμοι πλέον? Ανάμεσά τους μάλιστα είναι και αρκετοί επίσκοποι που μπήκαν θεληματικά κάτω από το ζυγό της Αποστολικής Οδηπορίας. Οι πιο πολλοί από αυτούς εμπεγμών και μαστίγων πήραν έλαβον, έτη δε δεσμών και φυλακής. Αυτό που λέει στην προς Εβραίους. Ελιθάστησαν, δηλαδή χτυπήθηκαν με πέτρες, επρίστησαν, δηλαδή πυριονίστηκαν, επειράστησαν, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι. Όλοι τους με ταλαιπωρημένα πρόσωπα, με ροδιασμένα χέρια, με ξεσκισμένα ρούχα, με λιωμένες μπότες, αλλά με την άρρητη δόξα του Θεού θρονιασμένη στα μάτια τους μέσα. Με την πίστη ασάλευτη, πρόθυμοι όλα να τα δεχθούν και όλους να τους ευλογήσουν. Με ένα ραβδί στο χέρι, έτσι, με τα Άγια στον νόμο, έκαναν αυτή την σπουδαιότατη εργασία, γιατί χωρίς ιερέα δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος, χωρίς τα Άγια Μυστήρια. Όταν ανταμώνουν, βάζουν στρωτή μετάνοια ο ένας τον άλλον. Γιατί συναντιόντουσαν έτσι οι ιερείς αυτοί, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και αρχιερείς. Αγκαλιάζονται και κάθονται να τα πούνε σιγά και προσεκτικά μέσα στα δάση και τους αγρούς. Όταν χωρίζουν, σταυρώνονται και συνεχίζουν την πορεία τους. Και είδατε πως είπε προηγουμένως, η κύρια παρηγοριά ήταν η νοερά προσευχή. Γιατί για να κάνεις το έργο, πρέπει να έχεις μέσα στην ψυχή σου την νοερά προσευχή, ασταμάτητα δηλαδή, να παίρνεις δύναμη από τη Θεία Χάρη. Προσευχήθηκα σε μυστικά μοναστήρια, όπου αγωνίζονταν μοναχοί, πρώην αρνητές και χλεβαστές του Κυρίου. Και μέσα στο διωγμό υπήρχαν κρυφά μοναστήρια και κρυφή μοναχή. Συνάντησα μέσα στον κόσμο κρυφούς μοναχούς, πάντα έτοιμους να μοιραστούν το Θεό με εκείνους που δεν τον είχαν και που τον νοσταλγούσαν. Και πώς φαίνεται η δύναμη του Θεού μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση του διωγμού. Γνώρισα στελέχη της άθεης εξουσίας
που είχαν κρεμασμένο στο στήθο τους, στο στήθος, καμουφλαρισμένο φυλαχτό και που έρχονταν τις νύχτες σαν τον Νικόδημο να με συναντήσουν και να μου ανοίξουν την καρδιά τους. Ένας από αυτούς έχει κρυμμένες στην αποθήκη του σπιτιού του τις πατρογονικές εικόνες και όποτε μπορεί ανάβει μπροστά τους καντήλι και προσεύχεται. Συμφωνεί και μέσα στο κόμμα άνθρωποι, κρυφοί ας πούμε χριστιανοί. Τρομαγμένοι πατεράδες έρχονταν και με οικέτευαν. Μάθε στα παιδιά μας το νόμο του Θεού, για να μην γίνουν θηρία. Το λαό συγκλώνησαν οι φήμες ότι έφτασε η ώρα της κρίσεως, της παρουσίας του Χριστού, ότι ξανακατέβηκαν στη γη ο Άγιος Σέργιος του Ραντονές και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ότι η Παναγία αποκάλυψε πως παρακαλεί τον Κύριο για τη ρωσική γη. Εξομολόγησαν αρρύθμιτες ψυχές, φοβερές εξομολογήσεις. Όσοι μετανοούσαν ήσαν έτοιμοι να δεχθούν το πιο βαρύ επιτίμιο, την πιο σκληρή άσκηση, φτάνει να έβρισκαν έλεος από τον Θεό. Όλοι κουράστηκαν, όλοι πνίγηκαν μέσα στις συμφορές, όλοι νοστάλγησαν τον Παράκλητο, όλοι ζητούν την παρηγοριά του Χριστού. Να γιατί περιπλανιέμαι όσο έχω δυνάμεις, όσο μπορώ ακόμα να κρατάω στο χέρι το διπορικό μου ραβδί. Έτσι και από εδώ βγήκε και το όνομα του βιβλίου, έτσι, το διπορικό ραβδί. Έτσι βλέπουμε πως ο Θεός λειτουργεί και ενεργεί και μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες και θαυματουργεί, έτσι, και αναδεικνύει ήρωες και ομολογητές και μάρτυρες. Τώρα ακολουθούν 4 κείμενα, τα οποία βέβαια είναι πάλι σχετικά. Κείμενα μαρτυρίες, πάλι από τον ίδιο συγγραφέα. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο, μπορούμε να δούμε το πρώτο από αυτά. Η Λάρνακα. Τα χάσαμε όλοι όταν είδαμε τον Ιάκωβο Ντόφ στον Εσπερινό. 15 χρόνια ζούσε στο συνοριακό χωριό μας, πρόσφυγας και αυτός από τη Ρωσία. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο, άφησε την πατρίδα και ήρθε εδώ. Αγόρασε γη, έκτισε μεγάλο σπίτι, πήρε γυναίκα, μια ξενόφερτη και πάντα αμίλητη κυρά και άρχισε να ασχολείται με τη γεωργία. Ποιος ήταν και από πού κράταγε η σκούφια του, κανένας δεν το ξέρε. Μα και κανένας δεν αποφάσιζε να τον ρωτήσει. Ο Ιάκωβος ήταν μελαχρινός και μαλλιαρός, με το πρόσωπο πάντα σκοτεινό και θροπό. Τα λόγια του μετρημένα. Το βλέμμα του διαπεραστικό και αποθητικό. Με το όνομά του φοβέριζαν τα σκανταλιάρικα παιδιά. Όλοι ήταν βέβαιοι πως αν δεν ήταν φωνιάς θα είχε κάνει πάντως κάποιο μεγάλο κακό. Είχε πολλά λεφτά, αυτό ήταν φανερό. Και έπινε πολύ, προπαντός τις νύχτες, κλεισμένος μέσα στο σπίτι του. Ήταν στιγματισμένος σαν άθεος, αντίχριστος. Ούτε να ακούσει δεν ήθελε για εκκλησία. Δεν πατούσε το πόδι του στο ναό, ούτε τις μεγάλες γιορτές. Για ό,τι είχε σχέση με την πίστη και το Θεό, εκφραζόταν με βρισχές και περιφρόνηση. Να γιατί όταν τον είδαμε να έρχεται στον Εσπερινό, δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Οι πιστοί άρχισαν να τον λοξοκοιτάνε και να ψιθυρίζουν μεταξύ τους. Ο Ιάκωβος στάθηκε σε μια άκρη όρθιος, ακίνητος, με κρεμασμένα κάτω τα μακριά και άγρια χέρια του. Έκανε το σταυρό του ή δεν τον έκανε? Αυτό αναρωτιόντουσαν όλοι. Στεκόταν σαν άγαλμα με το βλέμμα στυλωμένο σε μια σκοτεινή γωνιά. Δεν γονάτισε μαζί με τους άλλους στον όρθρο όταν έψαλαν το ενίτε. Γιατί στους ρωσικούς ενοριακούς ναούς ο όρθρος τελείται μαζί με τον Εσπερινό. Το κάνουν το βράδυ και το πρωί τη λειτουργία. Για πρώτη φορά παρατήρησαν πως είχε ασπρίσει και αδυνατήσει. Λες και είχε μόλις σηκωθεί από το κρεβάτι μετά από πολύ χρόνια αρρώστια. Η ακολουθία πλησίαζε στο τέλος της. Έξω βούιζε ο δυνατός αυγουστιάτικος αέρας, κάνοντας τα δέντρα να χορεύουν. Έψαλαν το ότι υπερμάχο,
και πήρα την ευλογία του πατρός Κυρίλλου. Η εκκλησία άδειασε. Μόνο ο νεοκόρος έμεινε και έσβηνε τα κεριά. Τότε ο Ιάκωβος Λουντόφ πλησίασε τον ιερέα. «Τι θέλεις, Ιάκωβε?» «Εσένα, παππούλη, θέλω να εξομολογηθώ». Η φωνή του ήταν ταραγμένη, μα ο τόνος της θερμός. Τα λόγια του ήταν χρωματισμένα με ένα παράξενο πόνο. Ο πατήρ Κύριλλος διαστάθηκε πως θα άκουγε μια εξομολόγηση σοβαρή, ουσιαστική, φοβερή ίσως. Στη μισοσκότεινη εκκλησία που τη φώτισαν μόνο τα καντήλια του τέμπλου άρχισε το μυστήριο. Μπροστά στο προσκυνητάρι με το Σταυρό και το Ευαγγέλιο, έτσι γίνεται η εξομολόγηση στη Ρωσική Εκκλησία, ο Ιάκωβος μιλούσε κοφτά, πονεμένα και βαριά. Συχνά σκούπιζε το μέτωπό του και σωπαίνοντας βυθίζονταν σε σκέψεις. Κάπου-κάπου έριχνε μια ματιά ολόγυρα και πιάνονταν με δύναμη από το προσκυνητάρι. «Εμείς υποχωρούσαμε», έλεγε. «Οι κόκκινοι είχαν κυριαρχήσει στη χώρα. Το τέλος του λευκού στρατού μας είχε φτάσει. Πέντε ήμασταν που αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι πρωτάκουστο». Προφανώς ήταν στο λευκό στρατό αυτός. «Θέλαμε, βλέπεις, να εξασφαλίσουμε χρήματα για την προσφυγιά. Και τι σκεφτήκαμε? Να κλέψουμε από τη Μητρόπολη την ασημένια Λάρνακα με τα πολύτιμα πετράδια που είχε μέσα τα Άγια Λείψανα». Έτσι, βλέπετε τι βάζει ο διάβολος στους ανθρώπους να κάνει. «Καταστρώσαμε το σχέδιο. Βρήκαμε άλογα. Ήταν χειμώνας, κρύο πολύ. Πήγαμε στο ναό και ζητήσαμε το φύλακα. Οι εφημέροι είχαν ήδη περάσει τα σύνορα. Είχαν φύγει στο εξωτερικό για να γλιτώσουν από τους κόκκινους. Ήρθε ο φύλακας. Τα κλειδιά απαιτήσαμε. Με κάποιο φόβο μας ρώτησε, τι σας χρειάζονται? Του είπαμε πως εκείνη τη νύχτα θα μπαίναν τάχα στην πόλη οι κόκκινοι και γι' αυτό ο διοικητής μας είχε δώσει εντολή να πάρουμε τα Άγια Λείψανα και να τα φυγαδεύσουμε στο εξωτερικό. Ψέματα. Για να μην τα βεβηλώσουν. Κι αν δεν μας πιστεύεις, του λέμε, να η διαταγή με τη σφραγίδα και την υπογραφή του στρατηγού». Μας πίστεψε. Άνοιξε την εκκλησία. Σκοτίνιαζε και το χιόνι έπεφτε πυκνό. Ψυχή δεν κυκλοφορούσε έξω. Όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους. Μακριά ακούγονταν πυροβολισμοί. Ρηγούσαν οι ψυχές μας, η ψυχή μου. Με πολύ κόπο βγάλαμε τη Λάρνακα έξω. Τη φορτώσαμε στο έλκυθρο, τη σκεπάσαμε με πανιά και σανό, κεντρήσαμε τα άλογα και κινήσαμε για τα σύνορα. Όλη τη νύχτα ταξιδεύαμε, βουλιάζοντας το χιόνι. Δεν είχαμε ξεμακρύνει πολύ όταν ο δρόμος μας φωτίστηκε από την αντάβια μιας μεγάλης πυρκαγιάς. Και εγώ ήταν η πόλη. Φτάσαμε στα σύνορα χωρίς προβλήματα. Πριν τα περάσουμε και έρθουμε εδώ, σταματήσαμε. Το δάσος ήταν πολύ πυκνό. Α, εδώ πέρα έγινε κάτι πολύ δυσάρεστο. Σάλεψε το μυαλό ενός συντρόφου μας. Έπεσε ξαφνικά πάνω στη Λάρνακα και έσυρε μια φοβερή ανατοχιαστική κραυγή. Όλοι παγώσαμε, χλωμιάσαμε. Ύστερα άρχισε μια να γελάει και μια να κλαίει. Να ξεστομίζει ακατονόμαστες βλαστήμιες. Τέλος πάντων, για να μην πολυλογώ, ένας μας τον ξέκανε με το πιστόλι. Ο πατήρ Κύριλλος έπιασε νευρικά τον επιστήθιο σταυρό του. Το χέρι του έτρεμε. Ο Ιάκωβος σώπασε και έπεσε στη συλλογή. Το πρόσωπό του έκανε ενηγματικούς μορφασμούς. Το βλέμμα του έπεφτε πότε στη μια παλάμη και πότε στην άλλη. Σε μια στιγμή έβγαλε ένα μαντίλι από την τσέπη του, το ξεδίπλωσε, μα δεν ήξερε τι να το κάνει. Ο ιερέας τον έβγαλε από τη δύσκολη θέση, ρωτώντας τον μαλακά και ήσυχα. «Πες μου, τι έγινε στη συνέχεια?» «Στη συνέχεια, παππούλη, έγινε το πιο φοβερό. Ανάψαμε φωτιά και αρχίσαμε να την μοιράζουμε στα τέσσερα». «Τη Λάρνακα?» «Ναι, τη Λάρνακα. Πρώτα-πρώτα βγάλαμε τα πολύτιμα πετράδια, τα χρυσά αφιερώματα, τους σταυρούς και μετά χωρίσαμε τη Λάρνακα σε κομμάτια με το τσεκούρι. Και τα Λείψανα, τι κάνατε μετά για Λείψανα?» ψέλησε συγκρονημένος ο πατήρ Κύριλλος.
Τα βγάλαμε, ανοίξαμε ένα λάκκο και τα θάψαμε. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκονται εδώ, στη γη μας. Μάλιστα, όχι πολύ μακριά. Αλλά πού ακριβώς δεν θυμάμαι. Πάνε τόσα χρόνια. Τα παράθυρα του πατρός Κυρίλου ήταν φωτισμένα σχεδόν ως τα ξημερώματα. Οι λιγοστοί αργοπορημένοι διαβάτες βλέπανε τον ιερέα να βηματίζει μέσα σκεφτικός από τη μια άκρη στην άλλη και μόνο κάπου-κάπου να σταματάει μπροστά στις εικόνες. Μα το φως δεν έσβηνε ούτε στο σπίτι του Ιάκωβου Ντόφ. Βλέπετε τι πράγματα γίνονται σε τέτοιους καιρούς. Φοβερούς. Και πάλι ο Θεός, βλέπετε, εργάζεται και προσπαθεί να μας σώσει όλους. Μας αγαπάει και τους πιο μεγάλους εγκληματίες και τους πιο ασεβείς και προσπαθεί να μας οδηγήσει στη μετάνοια. Λοιπόν, σταματούμε εδώ και αύριο, αν θέλει ο Θεός, θα πούμε και τα τρία υπόλοιπα κείμενα, μικρά είναι. Αλλά πήραμε μια γεύση, έτσι, από όλη αυτή την φοβερή κατάσταση που πέρασε η Ρωσία, αλλά και μια γεύση γενικότερη, θα έλεγα, διωγμού, από πού έχει περάσει η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία. Λοιπόν, θέλει κάποιος να πει κάτι? Είναι όλα αυτά συγκλονιστικά και πρωτάκουστα και τραγικά, αλλά και ελπιδοφόρα. Και πόσο πρέπει να είμαστε δυνατοί με τη χάρη του Θεού, γιατί μόνοι μας δεν είμαστε δυνατοί, αλλά με τη χάρη του Θεού μπορούμε να σταθούμε και να μην αρνηθούμε τον Κύριο. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύω, εν το δυναμούντι με Χριστό, μπορώ τα πάντα με τη δύναμη του Χριστού. Και βέβαια ο διάβολος σαν λιοντάρι βρυχάται ζητώντας ποιον να καταπιεί, αλλά ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος κυβερνάει τα πάντα. Και όπως πιστεύουμε, ποτέ δεν αφήνει να πειραστούμε παραπάνω από όσο μπορούμε, από όσο αντέχουμε. Το θέμα βέβαια είναι ότι πολλές φορές δεν αντέχουμε τίποτα, αλλά σε αυτό βέβαια δεν φταίει ο Χριστός, φταίμε εμείς που έχουμε φύγει από τον Χριστό. Και όταν είμαστε με τον Χριστό, όλοι οι πειρασμοί είναι μέσα στα μέτρα μας. Και μαζί με τον πειρασμό, όπως λέει πάλι ο Λόγος του Θεού, ο Θεός δίνει, λέει, και τη δύναμη του υπενεγκίν, δίνει και τη δύναμη να τον υπομείνει κανείς τον πειρασμό. Και δίνει και την έκβαση, δίνει και το τέλος του πειρασμού. Όταν άρχισαν οι διωγμοί στη Ρωσία το 17-18 τότε, γίνει ένα θαύμα, ένα μεγάλο θαύμα. Σε ένα μεγάλο ναό χιλιάδες πιστοί είχαν συγκεντρωθεί, γιατί πίστευαν ότι εκεί, ας πούμε, θα τους λυπηθούν οι κομμουνιστές, θα τους πειράξουν. Και τι κάνανε? Όπως ήταν όλοι μαζεμένοι, έβαλαν φωτιά. Και με τις αναθυμιάσεις, ξέρετε, πριν καείς πεθαίνεις από ασφυξία. Και όλος ο λαός, χιλιάδες άνθρωποι, φανταστείτε, μέσα στην εκκλησία, προσευχόντουσαν στο Θεό, έτσι, και εμφανίστηκαν οι Άγιοι Απόστολοι και τους είπαν ότι είναι θέλημα Θεού να γίνει αυτό. Θα πρέπει να κάνετε τον κανόνα σας. Και όλοι πέθαναν, εκτός από κάποιον που είχε καταφέρει να ανέβει πάνω στον Τρούλο και ήταν δίπλα σε ένα παράθυρο και ανέπνεε και μας διέσωσε, έτσι, αυτό το θαύμα που έγινε, η εμφάνιση των Αποστόλων. Όλοι οι άλλοι πέθαναν από ασφυξία. Αλλά αυτό έχει σημασία, έτσι, που είπαν οι Άγιοι Απόστολοι, ότι παρακαλέσαμε τον Θεό, αλλά ο Θεός είπε ότι είναι ο κανόνας σας, πρέπει να γίνει ο κανόνας σας, να κάνετε τον κανόνα σας. 70 χρόνια ήταν ο κανόνας τους. Γιατί κάθε αμαρτία, έτσι, έχει και την μισθαποδοσία, πάσα παράβαση και παρακοή. Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα να αμαρτάνουμε, έτσι, είναι πολύ βαρύ πράγμα. Και την ελάχιστη αμαρτία πρέπει να, με πάση θυσία, να την αποφεύγουμε. Λοιπόν,
Υπάρχει κάτι. Όταν κάποιος αμαρτένει, δηλαδή κάποια στιγμή πιο ύστερα στη ζωή του έρχεται το... Το επιτίμιο. Και άμα εξομολογηθεί... Ο λογαριασμός. Παρόλο που εξομολογείται. Εάν εξομολογηθεί και όχι μετάνοια, μετά από την αμαρτία, έτσι, εξαλείφεται η αμαρτία, αλλά το επιτίμιο μπορεί να έρθει μειωμένο. Μπορεί και να μην έρθει καθόλου, βέβαια, ή έρχεται κάτι μειωμένο. Αυτό δεν είναι αστείο πράγμα. Θέλω να λέω, να αμαρτάνουμε. Είναι ό,τι πιο χειρότερο μπορούμε να κάνουμε. Έτσι. Αλλά και πολλές αμαρτίες δεν τις συνειδητοποιούμε. Και πληρώνουμε αμαρτίες που δεν τις έχουμε καν συνειδητοποιήσει. Κάποτε ο Άγιος Εφραίμ είχε βρεθεί μέσα στη φυλακή άδικα. Κάποιος τον είχε συκοφαντήσει και έκανε παράπονα στο Θεό, γιατί Θεό μου επέτρεψες αυτή την αδικία. Και ο Θεός του είπε, ναι, το γνωρίζω ότι είναι άδικο που είσαι στη φυλακή, αλλά θυμάσαι πριν 3 χρόνια που το ζώο σου είχε φύγει, είχε λυθεί και πήγε στους ξένους κήπους και τα έκαναν ο κάτω κλπ. Για εκείνη την αμαρτία πληρώνεις αυτό. Που πιθανώς δεν την είχε καν εξομολογηθεί ο Άγιος αυτή την αμαρτία, δεν την θυμότανε καν. Αυτό πρέπει και να παρακολουθούμε τον εαυτό μας και να εξομολογούμαστε με ειλικρίνεια. Έτσι, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να κρύβουμε αμαρτίες. Αυτό είναι φοβερό. Αλλά και να μην ξεχνάμε αμαρτίες. Έχω πει ένα περιστατικό με ένα ψάλτη, όχι ψάλτη, νεοκόριστο, που δεν έβγαινε η ψυχή του στα τελευταία του. Και ο πνευματικός ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένος. Στο νοσοκομείο, τέλος πάντων, πήγε και ένας άλλος πνευματικός. Του είπε τον πόνο του, πως αυτός τόσα χρόνια είναι ο κόρος και να μην βγαίνει η ψυχή του και να βλέπει δαίμονες. Και πήγανε μαζί τον, είδε και ο άλλος πνευματικός. Του λέει, τι βλέπεις? Να λέει, βλέπω τους δαίμονες που είναι έτοιμοι να αρπάξουν την ψυχή μου. Οι άγγελοι πού είναι, λέει, δεν βλέπεις αγγέλους? Βλέπω, λέει, αλλά οι άγγελοι είναι μακριά. Οι δαίμονες είναι κοντά μου. Και γελάνε, διαβάζουν, λέει, ένα χαρτί που έχω στην πλάτη μου και γελάνε και είναι έτοιμοι να αρπάξουν την ψυχή μου. Και του λέει τότε ο πνευματικός, μπορείς, λέει, να πεις στους αγγέλους να διαβάσουν αυτό το χαρτί τι γράφει? Εκείνος αναχάθηκε λίγο, σαν να μιλούσε με κάποιον, και μετά από λίγο τους λέει, ναι. Τους το είπα και μου είπανε τι γράφει το χαρτί. Γράφει μια αμαρτία που είχα κάνει στα νιάτα μου και δεν την εξομολογήθηκα και την είχα ξεχάσει. Βαριά αμαρτία, σαρκική αμαρτία. Και λέει, ο πνευματικός, βγείτε όλοι έξω να εξομολογηθεί την αμαρτία. Την εξομολογήθηκε ο άνθρωπος και αμέσως ησύχασε, ηρέμησε. Του λέει, τώρα τι έγινε? Λέει, τώρα βλέπω φύγανε οι δαίμονες, ουρλιάζοντας, γιατί είπα την αμαρτία. Και ήρθανε κοντά μου οι άγγελοι. Και να σου πω, λέει, και κάτι, το χαρτί, λέει, που είχα στην πλάτη μου, καρφιτσωμένο που το διαβάζανε και γέλαγαν οι δαίμονες, τώρα είναι καρφιτσωμένο στο πετραχύλι σου. Καταλάβατε τι σημαίνει εξομολόγηση? Δηλαδή την πήρε την αμαρτία το μυστήριο, ο πνευματικός, και ελευθερώθηκε ο άνθρωπος. Και έφυγε μετά ειρηνικά η ψυχή του. Να, γιατί πρέπει να μην ξεχνάμε να παρακολουθούμε τον εαυτό μας και να εξομολογούμαστε συχνά, χωρίς ντροπή. Και πολλές φορές τι παθαίνουν οι άνθρωποι, λένε, αυτό δεν το λέω ποτέ. Λένε μερικοί, θα το πω αργότερα. Αναβάλουν και μετά ξεχνιέται, καπακώνεται, έτσι έρχονται άλλα γεγονότα και μένει αυτό. Αλλά αυτό δουλεύει, είναι όπως το δηλητήριο του φιδιού που κυκλοφορεί μέσα σου. Σε σκοτώνει. Γι' αυτό μην αφήνουμε εκκρεμότητες. Ορίστε. Αγίλω, τι ελπίδα να έχουμε τότε? Υπάρχουν τόσες αμαρτίες που δεν τις θυμόμαστε ίσως. Μα αυτό είναι. Και παρόλο που τις, εάν τις θυμηθούμε και τις εξομολογήσουμε, παρόλα θα χαθεί ο λογαριασμός. Δηλαδή,
Η ελπίδα είναι η μετάνοια, έτσι. Ο Θεός βλέπει τη διάθεση. Και τουλάχιστον αυτά που λέμε τις ανάσημες αμαρτίες, δεν δικαιολογούμαστε να μην τις θυμόμαστε, να μην τις, τα σοβαρά, πολύ σοβαρά. Τώρα κάτι καθημερινό, απλό, ας πούμε, σου ξέφυγε μια κουβέντα, κάτι τέτοιο, και αυτά τα λες συνοπτικά και συνολικά, ας το πούμε έτσι. Μπαίνουν όλα σε ένα τσουβάλι. Αλλά αυτά που είναι σοβαρά, και καταλαβαίνουμε ποια είναι τα σοβαρά, έτσι, λίγο πολύ, αν ο άνθρωπος έχει φόβο Θεού και παρακολουθεί τον εαυτό του, αισθάνεται τη χάρη του Θεού να φεύγει, να σκοτεινιάζει. Χάνει τη χαρά του ο άνθρωπος τον αμαρτάνει, χάνει την ειρήνη του. Λοιπόν, εκεί πρέπει να είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας. Ούτε να το δικαιολογούμε, ούτε να καπακώνουμε τη συνείδησή μας, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Σε έλεξε η συνείδησή σου, να πας αμέσως να το πεις, να το καταθέσεις, μην το αφήνεις. Γιατί όσο το αφήνεις, τόσο δεν έχεις παρενέργειες. Όπως μια πληγή, αν την αφήσεις ανεπιμέλητη, τι θα πάθει, θα βρωμήσει, θα σκουλικιάσει, θα μπορεί και να σε σκοτώσει τελείως. Ένα απλό γρατζούνισμα. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι Παΐσιοι να δένουμε, λέει, το τραύμα. Να φροντίζει να δένεις το τραύμα της ψυχής σου. Τραυματίστηκες, εντάξει, ανθρώπινο. Αλλά δέσε το τραύμα, τρέξε αμέσως στο πνευματικό, μην τα αφήνεις. Και πολλοί τι κάνουν, δυστυχώς. Λένε, θα πάω. Πότε θα πας, θα πάω. Να κάνω μερικές ακόμα και θα πάω. Ή αφού το έκανα μια φορά, το κάνω ακόμα μερικές φορές και μετά. Αν είναι δυνατόν. Έσπασες μια φορά το χέρι, το σπάσεις καμιά δεκαριά φορές ακόμα και μετά πας στο γιατρό. Όταν θα γίνει κοιμά στο χέρι σου. Δεν είναι λογική αυτή. Αφήνω από πολλές φορές αυτοί που σκέφτονται έτσι, δεν προλαβαίνουν να εξομολογηθούν. Γιατί δεν μπορεί να κορδεύεις το Θεό. Ένας που λέει ότι θα κάνω ακόμα μερικές φορές την αμαρτία και μετά θα πάω, σημαίνει ότι δεν έχει μετάνοια. Έτσι δεν είναι. Του φαίνεται γλυκιά η αμαρτία. Χαίρεται. Απ' την άλλη, βέβαια, λίγο φοβάται. Σου λέει, θα πάω κάποια στιγμή να τα πω όλα. Όχι κάποια στιγμή, τώρα, εδώ και τώρα. Για να μην τα ξανακάνεις ποτέ. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Ναι, κάτι θέλετε. Όταν κανείς σε κάποια ηλικία πάει ή στην εκκλησία και δεν εξομολογηθεί, είναι λογικό να ξεχάσει όχι τα σημαντικά, αλλά κάποια τα οποία δεν είναι τόσο σημαντικά. Βέβαια το πρωί ότι θα πρέπει να εξομολογηθούμε κάθε μέρα και έστω και κάτι το οποίο δεν το θέλουμε ιδιαίτερα βαρύ. Πού να θυμάστε τώρα αυτά τα. Ναι, όταν κανείς από μικρός δεν έχει μετανοήσει και μετά από κάποια ηλικία αρχίζει και εξομολογείται, είναι, φαίνεται λογικό να ξεχάσει κάποια πράγματα. Εκεί λειτουργεί ο Θεός, έτσι. Πώς υπάρχει διάθεση, κάνουμε προσευχή και ο Θεός μας θυμίζει. Αυτά που πρέπει να πούμε μας τα λέει το Πνεύμα του Άγιου. Και όλα, τελικά ο Θεός τα κάνει. Ο άνθρωπος τι κάνει, θα μου πει, δεν κάνει τίποτα. Κάνει κάτι και ο άνθρωπος. Θέλει να θέλει. Είναι η αρχική θέληση, έτσι, η προαίρεση. Θέλει να μετανοήσει. Αυτή την αρχική προαίρεση πρέπει να τη βάλει ο άνθρωπος. Την πρώτη αίρεση, ερούμε, θα πει εκλέγω. Την πρώτη εκλογή. Επιλέγω να είμαι με τον Χριστό. Αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς. Να πεις με ποιον θα είμαι τελικά. Πρέπει να αποφασίσω. Δεν έχει κάτι άλλο πιο σημαντικό στη ζωή του να κάνει ο άνθρωπος. Να αποφασίσει με ποιον θα είναι. Με τον Χριστό ή με τον εχθρό του Χριστού. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πιο σημαντικό από αυτό. Ότι αν θα κάνεις το τάδε επάγγελμα ή το άλλο επάγγελμα, όταν θα κάνεις την οικογένεια, θα κάνεις την οικογένεια. Αυτά δεν είναι τίποτα. Σε σχέση με αυτή την απόφαση. Με ποιον θα είμαι τελικά. Θα είμαι τον Χριστό, που είναι η ζωή, η χαρά, το φως. Η αλήθεια ή θα είμαι με το πονηρό που είναι το σκοτάδι. Το άγχος, η απελπισία και όλα αυτά. Από σίγουρα θα πάρεις αυτή την απόφαση, έτσι μετά ο Θεός, τα άλλα θα τα κάνει ο Θεός. Κάποιος πάρεις το που είπα ότι σου θυμίζει ο Κύριος κάποιες αμαρτίες. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι καμιά φορά θυμάμαι στο παρελθόν και λέω, μα αυτό το είπα, δεν το είπα, το άλλο, δεν υπάρχει στήπηση στην τελείωση. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, επειδή είπατε ότι
δεν θυμάσαι και τι είπες και τι δεν είπες, καλό είναι από καιρούς καιρό να κάνουμε μια γενική εξομολόγηση. Πολύ βοηθητικό. Ώστε και η μετάνοια, μας τα έχεις πει, βαθαίνει πιο πολύ. Δεν είναι ότι δεν έχεις πάρει συγχώρηση, αφού τα είπες, συγχωρείσαι. Αλλά όσο πιο πολύ έτσι κλαις για τις αμαρτίες σου, τόσο πιο πολύ βαθαίνει η μετάνοια, που σημαίνει βαθαίνει η ταπείνωση και παίρνεις πιο πολύ χάρη. Γιατί λέμε συνέχεια, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, όσο πιο πολύ το λες, τόσο πιο πολύ βαθαίνει μέσα σου η αίσθηση της αμαρτωλότητας και της ανάγκης για έλεος. Τόσο πιο πολύ αισθάνεσαι ότι έχεις ανάγκη του ελέους του Θεού. Και τόσο πιο πολύ χαριτώνεσαι, έτσι καθαρίζεσαι και φωτίζεσαι. Λίγο παιδαγωγήτα, εσύ αυτό που λένε αμαρτίες των γονιών ελέγχουν στα τέχνα και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Αν ισχύει το αμαρτία γονέου παιδεύου στέκνα, το λέει η Αγία Γραφή. Λέει, ας πούμε, για τους μοιχούς, τι λέει. Τέκνα μοιχών ατέλεστα. Τα παιδιά των μοιχών ανεπρόκοπα. Δεν κάνουν προκοπή. Οι άνθρωποι σήμερα δεν το έχουν για τίποτα να κάνουν μοιχεία. Οι πλήστοι άνθρωποι, έτσι. Δυστυχώς, οι έγγαμοι έχουν προδώσει το γάμο τους. Είναι βαρύ, πολύ βαρύ πράγμα και το πληρώνουν τα παιδιά. Τέκνα μοιχών ατέλεστα, δεν κάνουν προκοπή τα παιδιά τους. Βέβαια ισχύει αυτό. Θα μου πείτε, είναι αδικία αυτό για τα παιδιά? Δεν είναι καθόλου αδικία. Γιατί ο Θεός και μέσα από αυτά, ας το πούμε τα βάσανα των παιδιών, πετυχαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, πολλά πράγματα πετυχαίνει, αλλά σας λέω τα δύο. Γιατί ο Θεός όταν κάνει κάτι, έχει πάρα πολλούς στόχους. Και πετυχαίνει πάρα πολλά πράγματα με μία κίνηση. Πρώτον και πολύ βασικό, παιδαγωγή τους γονείς. Γιατί οι γονείς πολύ περισσότερο πονάνε όταν πονάει το παιδί τους, παρά όταν πονάνε αυτοί οι ίδιοι. Έτσι. Και το λένε κιόλας, καλύτερα να το υποφέρω εγώ παρά το παιδί μου. Λοιπόν, ο Θεός το κάνει για να βοηθήσει τους γονείς να μετανοήσουν. Και το δεύτερο, και τα παιδιά κερδίζουν, εφόσον θα κάνουν υπομονή στις δοκιμασίες εξαιτίας των γονέων, που έχουν εξαιτίας των γονέων, κερδίζουν στεφάνια. Έτσι. Πνευματικά στεφάνια. Και χάρη Θεού. Και ο Θεός σίγουρα θα τους ανταμείψει για αυτή την υπομονή που θα κάνουν. Να πω σε παιδάκια υποφέρουν γιατί οι γονείς τους χώρισαν, έτσι. Διέλυσαν το γάμο τους. Πράγμα που δεν επιτρέπεται. Ο Θεός δεν θα λυπηθεί αυτά τα παιδάκια, δεν τα βοηθήσει σίγουρα. Πώς θα κάνουν υπομονή και λοιπά και θα θέλουν να είναι μαζί του. Δηλαδή, αν οι γονείς μετανοήσουν άμεσα, γρήγορα, αυτά τα παιδιά δεν θα παιδευτούν. Σας είπα, σίγουρα θα είναι λιγότερες οι επιπτώσεις, μπορεί και ως μηδενικές, αλλά μπορεί και κάτι να υπάρχει. Είναι αυτό στο Θεό, δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς. Αλλά οπωσδήποτε είναι λιγότερα, λιγότερες οι επιπτώσεις. Όταν υπάρξει μετάνοια στους γονείς. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι δεν ανέθρεψαν σωστά τα παιδιά τους, έτσι, γιατί ζούσαν κοσμική ζωή όταν τα παιδιά ήταν μικρά και όταν μεγάλωσαν οι γονείς, μετανόησαν, τα παιδιά ήδη είναι μεγάλα πλέον και έχουν πάρει στραβό δρόμο. Γιατί δεν είχαν σωστή αγωγή όταν ήταν μικρά. Έτσι, η αγωγή, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, είναι μέχρι τα 7. Μετά τα 7 τα χάνεις τα παιδιά. Έτσι, απλώς βγάζουν ό,τι θα τους έχεις δώσει μέχρι τα 7. Αν μέχρι τα 7 δηλαδή τα παιδιά δεν πάρουν σωστή αγωγή, μετά έχουν πολύ άσχημες προϋποθέσεις. Θα εξελιχθούν πολύ άσχημα. Αλλά βέβαια, όταν οι γονείς μετανοήσουν, έστω και σε μεγάλη ηλικία και με δάκρυα παρακαλούν τον Θεό να ελεήσει τα παιδιά τους και παραδέχονται στην προσευχή τους ότι αυτοί φταίνε που είναι έτσι τα παιδιά τους, σίγουρα τα παιδιά βοηθούνται πάρα πολύ. Γιατί ξέρετε, τα παιδιά δεν κληρονομούν μόνο το σωματικό DNA, κληρονομούν και το πνευματικό DNA.
στο γονέα. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία πώς γίνεται η σύλληψη του παιδιού. Σε τι κατάσταση είναι οι γονείς. Το μεταδίδουν και το πνευματικό τι είναι. Το τι είναι ήδη δηλαδή, σαν ψυχές. Είναι απλό πράγμα, έτσι, ο γάμος και που λένε όλοι, παντρέψου, κάνε παιδί, κάνε οικογένεια, κάνε παιδιά. Το θέμα δεν είναι απλώς να κάνεις παιδιά, αλλά αυτά τα παιδιά που θα κάνεις θα πάνε στον παράδεισο ή όχι. Γιατί αν δεν πάνε και εσύ δεν θα πας. Κινδυνεύεις και εσύ να μην πας. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία να καλλιεργούμε τους εαυτούς μας πνευματικά και τα λάθη που κάναμε να τα εξαλείψουμε με τα δάκρυα. Βλέπετε, ο Δαβίδ έκανε δύο αμαρτίες. Βαρύτατες, έτσι, μοιχεία και φόνο. Αλλά μετά λέει έλουζε την κλίνη του. Κάθε βράδυ, όλο που ήταν βασιλέας, είχε χίλιες δύο υποθέσεις. Τη νύχτα σηκωνότανε και έκλαιγε. Και έλουζε, λέει, το κρεβάτι του με τα κλάματά του. Και γι' αυτό είναι πρότυπο μετανοίας. Το ίδιο πρέπει να κάνει και ένας γονιός που του έχουν ξεφύγει τα παιδιά. Αν θέλει να τα βοηθήσει. Και να βελτιώσει, ας πούμε, το πνευματικό DNA των παιδιών. Γίνεται. Βλέπουμε πως η Αγία Μόνικα, ας πούμε, τόσα χρόνια έκλαιγε και τελικά άλλαξε τον Αυγουστίνο της, το παιδί της, που είχε φτάσει να έχει και εξόγαμο παιδί και να έχει πέσει και στην αίρεση. Το έσωσε, το κατάφερε να βαφτιστεί, το δεβαστώσε μεγάλη ηλική και να γίνει και επίσκοπος και πατέρας της Εκκλησίας, έτσι, ο Ιερός Αυγουστίνος. Οπότε δεν υπάρχει απελπισία, ποτέ δεν δικαιολογείται απελπισία, εφόσον υπάρχει μετάνοια. Για τα παράλληλα δεν πρέπει και τα ίδια τα παιδιά να κάνουν κάποιο αγώνα για να οπωσδήποτε υπάρξει... Οπωσδήποτε, αλλά λέω από τη μεριά των γονέων, τι πρέπει να κάνουν οι γονείς. Πάντα ο Θεός θέλει και τη συνέργεια του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου. Όλοι να προσεύχονται, όλος ο κόσμος να προσεύχεται για σένα, άμα εσύ δεν κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, πάλι δεν βοηθιέσαι. Φυσικά. Δεν γίνεται μαγικά. Σήμερα, ίσως η μεγαλύτερη μάστιγα, τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην πατρίδα μας είναι το θέμα των εκτρώσεων. Έχει τα τελευταία χρόνια πολλά εκατομμύρια εκτρώσεις. Αυτά τα παιδιά, θέλω να πω, βοηθούνται τα εκτρωμένα από πιθανόν μετάνοια των γονιών τους, από προσευχή και ίσως και κάποια άλλα παιδιά που έχουν αποβληθεί χωρίς να κάνουν γονείς τους, και είναι σε μια κατάσταση που δεν είναι βαπτισμένα. Βοηθούνται αυτά. Κάποια δεν μετανοούν οι γονείς, κάποια μετανοούν, κάποια κρέμουν. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Γι' αυτό είναι θέμα θεολογούμενο, τι γίνεται με αυτά τα παιδιά. Αλλά σίγουρα όλα είναι στα χέρια του Θεού. Σίγουρα η μετάνοια των γονέων όμως βοηθάει πάρα πολύ. Και αυτά τα παιδιά. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, δεν υπάρχει αδιέξοδο, λέει. Γιατί υπάρχει ο πνευματικός, υπάρχει εξομολόγηση. Γι' αυτό οι χριστιανοί ποτέ δεν αυτοκτονούν, έτσι, γιατί δεν υπάρχει αδιέξοδο για τον χριστιανό. Υπάρχει εξομολόγηση. Ό,τι και να έχει κάνει και την πιο βαριά αμαρτία, είδατε εδώ τι διαβάζαμε, φρικώδη πράγματα, έτσι, και όμως η μετάνοια τα σβήνει όλα αυτά. Και σώζονται αυτοί οι άνθρωποι, εάν μετανοήσουν. Κάποιος άλλος, ορίστε. Πώς εξηγείτε ότι μετά από 70 χρόνια που προσπαθήσανε να σβήσουν την Ορθόδοξη τη Ρωσία και όλη αυτή την προπαγάνδα την αθεϊστική, η Ρωσία τώρα πάλι έχει ανθίσει Ορθόδοξα? Πώς εξηγείτε, εφόσον υπάρχει ο Θεός, υπάρχει χάρη του Θεού. Αυτό δεν σβήνει ποτέ. Το έχει πει ο Κύριος, ότι η Εκκλησία ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει. Πύλε άδου, ου, κάτι σχέσεις. Έτσι δεν θα την πειράξουν οι πύλες του άδου την Εκκλησία. Το πρόβλημα είναι με τους πιστούς, έτσι. Τις τοπικές εκκλησίες που, αν δεν προσέξουμε, χάνονται. Αν δεν προσέξουν οι πιστοί.
της κάθε τοπικής εκκλησίας. Και με την πατρίδα μας ομιγέννητο, κινδυνεύουμε να πάθουμε αυτό το πράγμα. Γιατί όλο και λιγοστεύουν οι άνθρωποι του Θεού. Και βλέπετε πόσο έτσι οι πιστοί άνθρωποι αγανακτούν πλέον με αυτά που ακούνε από τα χείλη των ιερέων και των αρχιερέων. Όχι όλων, ευτυχώς, κάποιον. Και θα έλεγα δικαίως. Πράγματα δηλαδή που είναι αντίθετα με την Αγία Γραφή, με τους Αγίους Πατέρες, με την Ιερά Παράδοση. Τώρα να φτάνει να τα λέει ιερέας ή αρχιερέας αυτά τα πράγματα. Φοβερό πράγμα. Αλλά ξαναλέω, ευτυχώς όχι όλοι. Υπάρχουν και πολλοί καλοί και άγιοι άνθρωποι, ιερείς και αρχιερείς, ευτυχώς. Αλλά βλέπετε αυτή η μαγιά, δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι λιγοστεύει. Υπάρχει βέβαια, και ο Άγιος Παΐσιος το έλεγε, υπάρχει. Και εξαιτίας αυτής της μαγιάς σώζεται η Ελλάδα. Αλλά αυτή τη μαγιά πρέπει να τη φυλάξουμε. Αμόλυτη, ανώθευτη, έτσι, την πίστη δηλαδή. Και τους φορείς αυτής της πίστεως, να προσπαθήσουμε να τους αυξήσουμε. Πρώτα με τη ζωή μας, το παράδειγμά μας, και μετά και με τα λόγια μας. Κυρίως με τη ζωή μας. Να προσέχουμε να μην σκανδαλίζουμε. Και σκανδαλίζω τι θα πει. Δείχνω το κακό στον άλλον. Τον σπρώχνω στο κακό. Ένας χριστιανός, ας πούμε, που δεν νηστεύει δημόσια, καταλύει, σκανδαλίζει. Ένας που συζεί, σκανδαλίζει. Μπορεί να συζεί και να μην αμαρτάνει με το άλλο πρόσωπο. Σκανδαλίζει όμως. Γιατί δείχνει, ας πούμε, ένα παράδειγμα στην κοινωνία αντίχριστο, αντιχριστιανικό. Και συμβάλλει δηλαδή στη γενικότερη κατάπτωση της Εκκλησίας. Πρέπει να προσέχουμε ό,τι κάνουμε να έχει αντίκτυπο θετικό, έτσι δηλαδή ιεραποστολικό όφελος. Να βοηθάμε ψυχές να ανεβαίνουν. Ένας που περνάει έξω από μια εκκλησία και κάνει το σταυρό του δηλαδή, κάνει ένα θετικό, ας πούμε, προσφέρει μια θετική βοήθεια σε όλους αυτούς που τον βλέπουν εκείνη την ώρα. Και ένας άλλος που δεν το κάνει, ενώ πιστεύει, ας πούμε, λέει ότι πιστεύει και εκκλησιάζεται, λειτουργεί αρνητικά εκείνη τη στιγμή. Σκανδαλίζει δηλαδή. Γιατί υπάρχουν κανόνες που λένε ότι περνώντας από μια εκκλησία οφείλεις να προσκυνήσεις. Τουλάχιστον να κάνεις το σταυρό σου. Το ίδιο και όταν κάθεσαι να φας. Οφείλεις να κάνεις το σταυρό σου. Μα είσαι στο εστιατόριο, μα είσαι στο τραπέζι της βάφτισης, δεν ξέρω πού είσαι. Οφείλεις να κάνεις το σταυρό σου. Αν δεν το κάνεις, λειτουργείς σκανδαλιστικά. Καταλάβετε. Και αν δεν το κάνεις εσύ που σε ξέρουν ότι πας στην εκκλησία, θα πάρει θάρρος και ο άλλος και θα πει, δεν είναι και τίποτα. Α, ούτε αυτός κάνει σταυρό, γιατί να τον κάνω εγώ. Και λέω κάτι απλό, ας πούμε, αλλά σήμερα και αυτά τα απλά έχουν τεράστια σημασία. Γιατί πλέον οι άνθρωποι έχουν τόσο φοβισμένοι, τόσο δειλοί, που ντρέπονται και να κάνουν το σταυρό τους. Ντρέπονται και να πούν ότι πιστεύουν στο Θεό. Και όσο δεν κάνουμε αυτά που πρέπει εμείς οι χριστιανοί, τόσο το κακό και ο διάβολος προχωράει. Και αρπάζει ως όλο και περισσότερος. Λοιπόν, ορίστε. Εγώ μια ερώτηση. Μέσα εκεί όταν ο λαός τον μπλακώσαν στο ξύλο, τον κάναν κύμα αυτό τον που έβγαλε το κήρυγμα. Ναι. Ήταν σωστό αυτό. Που βλαστήμησε τον Χριστό. Ναι. Εντάξει, ναι, δεν έπρεπε να το σκοτώσουν φυσικά. Αλλά λέει ο Ιερός Όσταμος, αγίασον τη χείρα σου, τύψον λέει, χτύπησε το.
μέχρι εκεί. Έτσι, εντάξει, όχι και να το σκοτώσεις βέβαια, αλλά τέλος πάντων να δείξεις την αγανάκτησή σου, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Και προχτές δεν γιορτάσαμε τους 10 μάρτυρες που γκρέμισαν αυτό το αξιωματικό που είχε ανεβεί στη σκάλα για να κατεβάσει την εικόνα του Σωτήρου Χριστού. Τράβηξαν τη σκάλα και σκοτώθηκε αυτός που είχε ανεβεί εκεί πέρα. Η Εκκλησία όμως τους έβαλε με τους Αγίους, τους έβαλε αυτούς. Και αυτοί φυσικά δεν θέλαν να τους σκοτώσουν, αλλά θέλαν να αντιδράσουν με έναν τρόπο δυναμικό, ας πούμε. Δηλαδή, ως πού πρέπει να φτάσει κάποιος που θέλει να... Ναι, σας είπα, τι λέει ο Ρωσόστομος, για αυτούς που βλαστημάνε τον Χριστό και την Παναγία. Αγίασε το χέρι σου, λέει. Αγιάζει το χέρι σου όταν το χτυπήσεις. Εντάξει. Θα πεις, δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορείς. Τουλάχιστον διαμαρτυρήσω. Εδώ δεν μιλάνε καθόλου. Βλαστημάει ο άλλος και σιωπαίνουν. Αν σου βλαστήμαγε τη μάνα σου και τον πατέρα σου, δεν θα μιλούσες. Θα τον εχώσουνα. Πολύ περισσότερο πρέπει να μιλήσεις όταν σου βλαστημούν την Παναγία και τον Χριστό. Δεν είναι καλύτερα να τον αφήσει να ηρεμήσει και με αυτή, γιατί προσωπικά... Εντάξει, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, λίγο να ηρεμήσει και μετά να του πεις κάτι, ναι. Στη δουλειά μέσα με ένα συγκεκριμένο... Αλλά να πεις, να μην τον αφήσεις. Πολλοί το έχουν από κακιά συνήθεια, δεν το εννοούν. Οι πιο πολλοί έτσι είναι. Και αν τους το πεις έτσι μόλις θα ηρεμήσει, το δέχονται αμέσως. Πρέπει να το πεις όμως. Γιατί αν δεν το πεις εσύ, δεν το πει ο άλλος, αυτό συνεχίζει και το λέει και το ξαναλέει. Και είναι κορυφαίο αμάρτημα. Μαζί με τις εκτρώσεις που είπατε και τα παραφύσινα αμαρτήματα. Σαν τα κορυφαία αμαρτήματα των Ελλήνων σήμερα. Το είχε πει η Παναγία σε έναν Άγιο. Λοιπόν. Πρώτα θα πάλι αύριο στις 1 η ώρα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Ανή και Αή και Σώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Διευχών τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ας μας ελέησον.